Κύριε Στυλιανίδη, τι λέτε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Τουρκία πλέον στην εσωτερική κοινή γνώμη της βρίσκει εύκολη δικαιολογία την Ελλάδα για να παρουσιάσει έτσι ανώδυνα την αποτυχία της να πείσει τη Δύση ότι είναι εκεί. Η διπροσωπεία που επέδειξε το προηγούμενο διάστημα στις σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά και η ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο, στην Κύπρο και αλλού, την έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα. Τώρα, η δική μας τάση νομίζω ότι είναι έξυπνη. Δηλαδή, τα εθνικά μας δίκαια τα έχουμε ταυτίσει με τα συμφέροντα των ισχυρών. Έχουμε επενδύσει στη συμμαχική συνέπεια. Έχουμε αναπτύξει ισχυρές σχέσεις με τις ΗΠΑ αλλά και με άλλα κράτη της περιοχής. Και αυτή τη στιγμή ανατρέπουμε καθημερινά όλο και περισσότερο το αμυντικό ισοζύγιο υπέρ μας, διότι αυτό δημιουργεί ένα διαπραγματευτικό όπλο πολύ σημαντικό για το μέλλον, προκειμένου να προωθήσουμε τις θέσεις μας, να κατοχυρώσουμε και την κυριαρχία μας, αλλά και τα εθνικά μας δικαιώματα. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα βέβαια εδώ που έχει να κάνει με το παζάρι που γίνεται. Πρώτον, είναι ένα ισχυρό σύμμαχος για τις ΗΠΑ γενικά. Αναμφισβήτητα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη Φιλανδία και τη Σουηδία που θέλουν, είναι προμετωπίδα των επιδιώξεων ουσιαστικά της ΗΠΑ και το κρατάει στο χέρι της αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Και το τρίτο είναι ότι σε αυτό το παζάρι προεκλογικά δεν υπάρχει ένα ενδεχόμενο να στείλει ένα σήμα τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σου δώσουμε τα F-16 στον Ερντογάν. Σαν αντίδωρο. Είναι τρία ζητήματα, τα είπατε πάρα πολύ καλά. Είναι τρία μέτωπα στα οποία η Τουρκία παίζει. Η διπροσωπεία της στο Ουκρανικό, που είναι μία φορά με τη μία πλευρά και μία φορά με την άλλη. Είναι η αντίδρασή της στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει σημαντική γεωστρατηγική σημασία για την Ευρωατλαντική Συμμαχία. Και είναι και η στάση που κρατάει η εχθρική, η απαράδεκτη στα ελληνοτουρκικά, όπου ο ΜΑ θέλει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Τώρα, η Ελλάδα έχει καταφέρει στην παρούσα φάση να αναχαιτήσει μια προσπάθεια που έκανε η Τουρκία να ισοπεδώσει τη δική μας θέση και για πρώτη φορά να ισχυροποιήσει τις σχέσεις της τόσο πολύ με τις ΗΠΑ, ώστε ο κύριος εκφραστής του Κογκρέσου, ο κύριος Μενέντες, να συνδέει την τουρκική συμπεριφορά στο Αιγαίο και την Κύπρο με τα F-16. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει αυτή η γραμμή, γιατί σωστά είπατε ότι η Τουρκία είναι πολύτιμος και σημαντικός. Έχουν το σύνδρομο του Ιράν αυτή τώρα. Δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία σαν το Ιράν. Έχουν αυτές. Ακριβώς. Έχουν κάτι πολύ τέτοια. Σωστά αυτό που λέτε. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς ψευδεστήσεις δεν έχουμε. Σημασία έχει να είμαστε πάντοτε ένα βήμα μπρος. Δηλαδή να ανοίξουμε την ιστορία των F-35 πριν τελειώσει αυτό το κεφάλαιο. Πάντοτε να είμαστε ένα βήμα μπρος από την Τουρκία, διότι αυτό θα μας επιτρέψει να πετύχουμε και τους εθνικούς μας στόχους. Ο στόχος μας δεν είναι να απομονώσουμε τη γείτονα ή να την πολεμήσουμε. Ο στόχος μας είναι να την κάνουμε να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, διότι όλες οι δικές μας αξιώσεις κινούνται πάνω στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας. Κύριε Κλάψη, τι λέτε? Από τις δηλώσεις που έγιναν από τουρκικής πλευράς, δεν φαίνεται να υπάρχει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία του, πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το όσα ζητήθηκαν στην Ουάσιγκτον. Είναι προφανές ότι δεν υπήρξε μία σαφής δέσμευση από αμερικανικής πλευράς για την προμήθεια νέου ενοπλικών συστημάτων, των F-16 δηλαδή, προς την Τουρκία. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ δύσκολο, η αμερικανική πλευρά μάλλον είναι πολύ δύσκολο να υποσχεθεί στην Τουρκία ότι θα παρακαμφθεί και το Κογκρέσο, γιατί εκεί υπάρχουν πολύ ισχυρές αντιστάσεις. Αυτό από την άλλη δεν σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκαταλείψει την Τουρκία ή ότι δεν έχουν ως προτεραιότητα να διατηρήσουν την Τουρκία στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, στο ΝΑΤΟ, στο δυτικό κόσμο γενικά. Υπάρχει και ένα σχόλιο του State Department εχθές που λέει ότι δεν συνδέονται η πώληση των F-16 με τις κυρώσεις που υπάρχουν για τους S-400 στην Τουρκία. Ότι αυτές αφορούσαν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και πρόσωπα και δεν συνδέεται με το κράτος. Αν δεν λέει ότι υπάρχει μια σύμβαση. Με τα F-35 συνδέονται. Τα έχουν βάλει στο ίδιο. Αφού σας δίνουμε F-35, θα πάρετε F-16 άλλοι. Χώρια είναι. Δεν είναι ακριβώς. Θα σας πω το εξής. Να δούμε πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Πριν από μερικά χρόνια η Τουρκία δεν διεκδικούσε F-16, διεκδικούσε F-35 και μάλιστα ως συμπαραγωγός χώρα. Μάλιστα. Άρα από αυτό το σημείο έχει υποχωρήσει πάρα πολλά σκαλιά, όπως καταλαβαίνετε. Ενώ αντίστροφα εμείς έχουμε ανέβει άλλα τόσο σκαλιά. Επομένως η Τουρκία είναι λογικό να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια κατά κάποιον τρόπο απομόνωση από τις ΗΠΑ, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά, και πολύ περισσότερο να ανησυχεί από το γεγονός ότι η Ελλάδα ενισχύεται το ίδιο χρονικό διάστημα και σε επίπεδο στρατιωτικής αμυντικής προετοιμασίας, αλλά και σε επίπεδο διπλωματικών ερισμάτων, τα οποία εξασφαλίζει με πολύ μεθοδικό τρόπο στην περιφέρειά της, στην Ανατολική Μεσόγειο δηλαδή, αλλά και ευρύτερα από την κατεύθυνση ισχυρότερων παιχτών του διεθνούς συστήματος, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μην ξεχνάμε όπως είναι και η Γαλλία και άλλες χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει αναπτύξει πολύ ισχυρούς και στενούς δεσμούς. Πτέρα, και τώρα να πάρει τα F-16 η Τουρκία, είναι καταστροφή για μας.
Και να τα πάρει ποιος η Τουρκία τα F-16. Να. Όχι, γιατί και τώρα να ξεκινήσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και αγοράς, αυτά θα έρθουν μετά από κάποια χρόνια. Με το ρυθμό τώρα, έτσι και πιαστούμε πέτο με πέτο πάνω από το Αιγαίο, πώς πάνε οι αεροπορίες. Εντάξει, περίπου το ίδιο είμαστε τώρα. Σιγά σιγά αρχίζει και ανατρέπεται η ισορροπία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, αναφερόμενος στο προηγούμενο, ότι θα έπρεπε να ξεχνάμε τα αισθήματα του ιδίου του Biden απέναντι στον Ερντογάν δεν είναι και τα καλύτερα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Προεκλογικά ο Ερντογάν είχε ταχθεί εναντίον του Biden προσωπικά. Αφού ήταν με τον Τραμπ. Σωστά. Επίσης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει μια προσπάθεια να δείξει στον Ερντογάν να μην κλείσει τις διόδους επαφής που έχει με αυτή την κυβέρνηση, ασχέτως αποτελέσματος στην Τουρκία του εκλογικού αποτελέσματος, έτσι ώστε να υπάρχει επαφή στην περίπτωση που υπάρχει ο Ερντογάν μετά για να δουν τι θα κάνουν. Επιθυμία της Αμερικής είναι να αλλάξει ο Ερντογάν, να πάει μια κυβέρνηση η οποία είναι φύλα προσχήμενη προς τις ΗΠΑ. Γι' αυτό δείχνουν τώρα την πρόθεσή τους από τη μεριά της κυβέρνησης ότι ναι, εμείς θέλουμε να σας δώσουμε τα ευρωπαϊκά. Μπορεί να είναι και παιχνίδι εσωτερικό αυτό. Δεν αποκλείεται. Αλλά έχουμε το πρόβλημα με το Κογκρέσο. Εξάλλου, γιατί προσκλήθηκε προεκλογικά ο Τσαβούσογλου τώρα εκεί. Θέλουν να του δείξουν την καλή τη διάθεση, την καλή την πρόθεση. Διότι δεν ξέρουν και αυτοί τι μέλη γεννήσε. Άρα μπορεί να το τρενάρουν με διαδικαστικά ζητήματα στο Κογκρέσο. Μα είναι βέβαιο, διότι υπάρχουν διαδικασίες στην αμερικανική πλευρά που δεν μπορούν να ξεπεράσουν το Κογκρέσο. Δεν ξεπερνιέται. Δεν είναι απόφαση αποκλειστικά του Λευκού Οίκου. Ναι, ναι, ναι. Ο Λευκός Οίκος για να το ξεπεράσει πρέπει να επικαλεστεί σοβαρά θέματα ασφαλείας για τις ΗΠΑ για να μπορέσει να δώσει το F-16 κατευθείαν. Λοιπόν, στον κύριο Στυλιανίδη. Για πες μας, Ευρυπίδη, για πες μας τι γίνεται εκεί πάνω, ρε παιδί μου. Δηλαδή στέλνουν αυτές οι επιστολές, κάνουν τώρα εκεί. Κοιτάξτε, οι μουσουλμάνοι, να πούμε, οι δικοί μας, τι είναι αυτό. Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει την μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης και παραλλήλως προσπαθεί να την ομογενοποιήσει, δηλαδή να την τουρκοποιήσει. Ναι. Δεν κάνει την θεία παραδοχή ότι η μειονότητα αποτελείται από τρεις εθνοτικές ομάδες και πολύ περισσότερες θρησκευτικές ομάδες. Μιλώ για τους Πομάκους, τους Ρωμά και τους τουρκογενείς μουσουλμάνους που ήταν Οθωμανοί, Υπήκοοι παλιά. Αλλά μιλώ και για τους Αλεβίτες, για τους Μπεκτασί, για τους Σουνίτες. Η Τουρκία δεν έχει μάθει να σέβεται το διαφορετικό. Και αυτό το πράγμα ενοχλεί και την ίδια τη μειονότητα. Η μειονότητα είναι τυχερή, διότι είναι ένας πληθυσμός που έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη και παράλληλα του Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχουν όμως μηχανισμοί που κάθε φορά προσπαθούν να τη χειραγωγούν, να την κατευθύνουν και να τη χρησιμοποιούν όχι προς όφελος των δικαιωμάτων της ίδιας μειονότητος, αλλά προς όφελος των επιδιώξεων της τουρκικής πολιτικής. Θυμίζω ότι σε όλες τις ιστορικές φάσεις των παρελθόν είχε χρησιμοποιηθεί η μειονότητα ως εργαλείο για να μπορέσει η Τουρκία διαπραγματευτικά να επιτύχει τους δικούς της στόχους. Μπορεί ουσιαστικά αυτή η επιστολή στον ΟΗΕ να προκαλέσει προβλήματα, να δημιουργηθούν κάποιες δυνάμεις τέλος πάντων εκεί μέσα, που να υπάρξουν κάποιες εκφράσεις αποδοκιμασίας προς τη χώρα μας, ή είναι ανεδαφικές εντελώς? Οι εκθέσεις στο παρελθόν για τη χώρα μας δεν ήταν και τόσο καλές, στο παρελθόν όμως. Διότι η χώρα μας δεν είχε οριμάσει και δεν είχε συντονίσει μια ενιαία πολιτική που να αφορά τα δικαιώματα της μειονότητας. Το έκανε αυτό από το 1975, το κορύφωσε το 1990 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική ισονομίας και ισοπολιτείας, και σήμερα πιστεύω ότι μπορούμε να μιλούμε για ένα πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Ό,τι εκθέσεις έχουν βγει μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις που κάνανε όλες οι δημοκρατικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης είναι θετικές για την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται και σε ένα πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, σε μια περιοχή μάλιστα που έχουμε ζήσει και εθνοκαθάρσεις και γενοκτονίες και εμφυλίους. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Στυλιανίδη, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ανθρώπους συχνά που γνωρίζουν και την ανθρωπογεωγραφία εκεί. Αυτά που γράφουν εκεί μέσα, αυτά τα απαράδεκτα fake news και τα λοιπά που γράφουν στην επιστολή, απηχούν να κατεβαίνουν στον κόσμο, στον απλό λαό? Κοιτάξτε, ο κόσμος της μειονότητας είναι φιλήσυχος. Ο κόσμος της μειονότητας, παρότι πολλές φορές προκλήθηκε, έκλεισε την πόρτα σε ακραίους ισλαμιστές τύπου ISIS που ήρθαν στη Θράκη για να στρατοδοτήσουν. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ δεν πήγανε. Ναι, δεν πήγανε. Κανένας. Κανένας. Ναι. Και ναι, αυτό ακριβώς αποδεικνύει την επιτυχία του ελληνικού μοντέλου, το οποίο σεβάστηκε τη θρησκευτική μουσουλμανική παράδοση, σεβάστηκε και προστάτευσε απόλυτα τη θρησκευτική ελευθερία και αντιμετώπισε τον τουρκικό εθνικισμό κάθε φορά όταν πήγε να δηλητηριάσει τις σχέσεις είτε εντός μειονότητος είτε μεταξύ μειονότητος και πλειονότητος. Τις πιο αξιόπιστες απαντήσεις έχουν δώσει τα ίδια τα άτομα. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ένα κομμάτι, μια μειοψηφία οργανωμένη προφανώς από την. Εντάξει, κινούμε από την Τουρκία. Υπάρχει πάντοτε ένας πυρήνας χειραγωγούμενος. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Υπάρχουν μηχανισμοί κρατικοί και παρακρατικοί που πάντα φορά ενεργοποιούνται. Υπάρχουν και φορείς που χρηματοδοτούνται από την Τουρκία
δρούν εκτός Ελλάδος για να μην υπάγονται στο Ελληνικό Σύνταγμα και τον Ελληνικό Νόμο, χρησιμοποιούν όμως το όνομα του εκπροσώπου της, όπως το λένε αυτοί, τουρκικής μειονότητος, για να προπαγανδίζουν ή για να σκοφαντούν την Ελλάδα στα διεθνή φόρα. Αν έρθει κάποιος διεθνής παράγων να πάμε μία βόλτα και να περπατήσουμε τα χωριά της Θράκης και πάμε στη συνέχεια μια βόλτα και στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Κωνσταντινούπολη, θα δείτε τη διαφορά δύο πολιτισμών, του δημοκρατικού πολιτισμού και ενός ανατολικού, αναθεωρητικού, ισλαμιστικού πολιτισμού. Αυτό είναι και πολύ ωραίο ρεπορτάζ που περιγράφεται, κύριε Στυλιανίδη. Να έρθουμε με κάμερα να το καταγράψουμε. Να το κάνετε. Εμείς. Να το κάνουμε. Τα ξένα κανάλια πρέπει. Εμείς τα ξέρουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, και εμείς να το καταγράψουμε. Εγώ έχω δημοσιεύσει, κύριε αγαπητή φίλη, μία μελέτη, την οποία την ολοκλήρωσα το 2016 στα ελληνικά και την παρουσίασε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας στα αγγλικά το 2018, την οποία τη χαρίζω ως δώρο σε όποιο ξένο διπλωμάτη επισκέπτεται την περιοχή, με στοιχεία για να βλέπει και τα συγκριτικά, αλλά να βλέπει και την πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα ως μοντέλο σύγχρονης μειονοτικής πολιτικής.